πρόστιμα και ακυρώσεις όχι μόνο για τις υπερήμερες επιχειρήσεις που δεν έχουν διασυνδέσει τα POS με τις ταμιακές τους μηχανές, αλλά και για τους παρόχους των POS, προβλέπει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Τι ζητούν από την πλευρά τους οι επαγγελματίες? Ύφεση παρουσιάζουν την περίοδο αυτή οι ιώσεις, όπως δείχνουν τα στοιχεία. Τι να προσέχουμε, επεσήμανε η πνευμονολόγος Ελένη Τσιάτα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Αυστηρότερα πρόστιμα και κυρώσεις όχι μόνο για τις τυχόν υπερήμερες επιχειρήσεις που δεν έχουν διασυνδέσει τα POS με τις ταμιακές τους μηχανές, αλλά και για τους παρόχους των POS και των ταμιακών μηχανών σε περίπτωση που δεν συνεργάζονται, προβλέπει μεταξύ άλλων σε σχετική ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Από την άλλη, οι επαγγελματίες ζητούν παράταση για τη διασύνδεση POS με τις ταμιακές. Στις 29 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία σύνδεσης των POS με τις ταμιακές μηχανές. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες διασύνδεσης, προωθεί πρόστιμα 3 ταχυτήτων, εγκατάσταση, διασύνδεση και λογισμικό. Αν δεν αλλάξει η προθεσμία της 29 Φεβρουαρίου για τη διασύνδεση ταμιακών και POS, τα νέα πρόστιμα θα ενεργοποιηθούν από την 1η Μαρτίου. Από την πλευρά τους, οι επαγγελματίες ζητούν νέα παράταση ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Με τα POS δεν έχει καμιά αλλαγή. Οι ημερομηνίες οι οποίες ανακοινώθηκαν, δηλαδή η παράταση μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου για την προμήθεια των καινούριων CAD τα οποία εντάχθηκαν, στους 35 καινούργια κάτω επέφημα, δεν άλλαξε κάτι. Απλά βγήκε καινούργια ανακοίνωση από την ΑΔΕ, η οποία επίσης τονίζει ότι θα υπάρξουν πρόστιμα για όσους δεν φροντίσουν έγκαιρα στη διασύνδεση ταμιακών και POS. Και μάλιστα τα κατηγοριοποίησε, δηλαδή άλλα για αυτούς, για τους επιχειρηματίες με τα απολογραφικά βιβλία, άλλα για τους εμπόρους και τους παρόχους. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι το θέμα είναι στους παρόχους κυρίως, δηλαδή στα POS τα λεγόμενα, αυτά τα οποία δεν έχουν προχωρήσει όπως θα έπρεπε και με βάση την επιθυμία της ΑΔΕ η αναβάθμισή τους. Σε ερωτήσεις που κάνουμε και σχετικά και την Κάρτλινγκ που είναι η κυριότερη για τον ΠΟΣ, μας λένε ότι άλλα γίνανε, άλλα δεν γίνουν, θα γίνουν χωρίς να το ξέρετε εσείς αυτόματα κτλ. Αυτό δεν βοηθάει πάρα πολύ στον προγραμματισμό ακόμα και των παρόχων των ταμιακών μηχανών. Γιατί αν δεν δουλεύει ένας από τους δύο, δεν μπορεί να γίνει διασύνδεση. Εκτιμούμε ότι με βάση αυτές τις συνθήκες, οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρξει κι άλλη παράταση. Δεν είναι θέμα. Οι επιχειρηματίες κάνουν τη δουλειά τους, πιένουν τους προμηθευτές τους, αλλά ένας από τους δύο, οι κατασκευαστές, καναλέω, των ταμιακών και κυρίως των POS, δεν συμβαδίζουν όσον αφορά την ετοιμότητά τους. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να δοθεί κι άλλη μια παράταση. Την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, παρουσιάζεται μια εικόνα ύφεσης στις γρυπώδεις συνδρομές τόσο της πανδημίας όσο και του ιού της γρίπης. Μπορούμε να προφυλαχθούμε από την νόσηση με τα ατομικά μέτρα υγιεινής, όπως τονίζει η πνευμονολόγος Ελένη Τσιάτα. Σύμφωνα με την πνευμονολόγο Ελένη Τσιάτα, υπάρχει ύφεση στις γρυπώδεις συνδρομές. Ο ιός του COVID είναι εξασθενημένος στην περίοδο αυτή, όπως καταγράφονται τα στοιχεία από τον ΕΟΔΗ και τα ιδιωτικά ιατρία. Την τελευταία εβδομάδα παρατηρείται μία ύφεση όλων των γρυπωδών συνδρομών στην χώρα μας. Αυτό και από τα επίσημα επιδημιολογικά δεδομένα του ΕΟΔΗ, αλλά και όπως βλέπουμε την κατάσταση μέσα από τα ιατρία μας. Συγκεκριμένα όσον αφορά τον ιό του COVID, την τελευταία εβδομάδα παρατηρήθηκε μία μείωση σε όλους τους δείκτες της πανδημίας, δηλαδή μείωση στη θετικότητα, μείωση στις εισαγωγές, στις απλές κλίνες COVID, μείωση στους διασωληνωμένους. Είχαμε περίπου 35 διασωληνωμένους. Επίσης έχει μειωθεί και το υγειικό φορτίο στα αστικά λύματα. Ο ιός της γρίπης ακόμα παραμένει σε ένα ποσοστό θετικότητας πάνω από το 10% και εμφάνισε μια μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Επίσης μια πολύ μικρή αύξηση εμφάνισε και ο αναπνευστικός συγκητιακός ιός σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά γενικά φαίνεται ότι η όλη φάση των ιώσεων είναι σε μια φάση ύφεσης.
Ποιες πληθυσμιακές ομάδες πλήττονται περισσότερο από τη γρήπη? Όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, δηλαδή μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι και όσοι έχουν συνυπάρχοντα νοσήματα, ζαχαρός διαβήτη, καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες. Φυσικά και όλες αυτές οι ομάδες όμως έχουν ένδειξη για εμβολιασμό, οπότε θεωρητικά αυτές οι ομάδες έχουν ήδη εμβολιαστεί, οπότε έχουν κάποια προστασία απέναντι στον ιό της γρήπης. Δηλαδή δεν θα νοσήσουν, αλλά δεν κινδυνεύουν από σοβαρή νόσηση. Τα συμπτώματα είναι υψηλός πυρετός, πονόλαιμος, μυαλγίες, κεφαλαλγίες, καταρροή. Πολύ σημαντικό είναι το καλό πλύσιμο των χεριών, αποτελεσματικό πλύσιμο χεριών και εφαρμογή των ατομικών μέτρων υγιεινής. Επίσης πολύ σημαντικό είναι για τους γονείς να ξέρουν ότι όταν τα παιδιά εμφανίζουν συμπτώματα κάποιας θείωσης, δηλαδή πονόλαιμο, καταρροή, πυρετό, να αποφεύγουν να τα στέλνουν στο σχολείο, να επικοινωνούν άμεσα με τον θεράποντα παιδίατρό τους. Αν κριθεί να γίνει και κάποια εξέταση, όχι μόνο τηλεφωνική επικοινωνία, να γίνονται τα απαραίτητα τεστ, φυσικά αυτά που θα συμβουλεύσει ο παιδίατρος να γίνουν, και να, σε περίπτωση που ο παιδίατρος κρίνει, να γίνεται άμεση έναρξη αντιμικροβιακής ή αντιοικής αγωγής. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Αδαμάντιος Παπαδόπουλος συγχαίρει τον Αθλητικό Σύλλογο Πολυνίκη για την επιτυχία των αθλητών του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στις 17 και 18 Δευτέρου 2024 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τον αθλητή Ματζαρίδη Γιώργο να κατακτά το αργυρό μετάλλιο στα 800 μέτρα και τον Τερζίδη Βασίλη το χρυσό μετάλλιο στα 60 μέτρα K16. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, συγχαίρουμε τους αθλητές για τις επιδόσεις τους και είμαστε χαρούμενοι που αποτελούν ένα υγιές πρότυπο για τους νέους της πόλης μας. Οι συνεχείς επιτυχίες του Συλλόγου Πολυνίκη μας κάνουν όλους υπερήφανους και προάγουν το πνεύμα του αθλητισμού στην πόλη μας, αποτελώντας πρότυπο για τους νέους μας. Επίσκεψη στην Ορεστιάδα πραγματοποίησε η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Αδριανούπολης, όπου είχε ένα φιλικό αγώνα με την ελληνική ομάδα κοριτσιών του Συλλόγου Ορέστης Ορεστιάδας. Την ομάδα συνόδευαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της τουρκικής ομάδας και ο Αντιδήμαρχος Αδριανούπολης. Πριν από τον αγώνα, η ομάδα επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε στο Ιστορικό και Ολογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας και Περιφέρειας. Στο πλαίσιο της γνωριμίας και της σύσφυξης των σχέσεων μεταξύ των ποδοσφαιρικών ομάδων γυναικών από την Ορεστιάδα και την Αδριανούπολη, χθες επισκέφθηκε την Ορεστιάδα η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της Αδριανούπολης. Στο πλαίσιο της επίσκεψης δόθηκε φιλικός αγώνας με την ομάδα εφήβων κοριτσιών στην Ορεστιάδα σε ένα ιδιαίτερα καλό κλίμα. Καλώς ήρθατε στην Ορεστιάδα. Ορεστιάδα Χοσκέλινης. Χωρίς που καλώς όρισαμε. Και ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνετε. Εμείς ευχαριστούμε. Καλά που ήρθαμε. Εκεί μπεράβερς. Καλά που είμαστε όλοι μαζί. Τα μικρά παιδιά μας δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν οι μεγάλοι. Güzel şeyler gösteriyorlar. Τα παιδιά μας κάνουν ωραία πράγματα και μας μαθαίνουν από τώρα να είμαστε κι εμείς οι μεγαλύτεροι, να είμαστε αδερφωμένοι και οι δύο χώρες. Να ακολουθήσουμε, δηλαδή, συμφωνώ, να ακολουθήσουμε το δρόμο της φιλίας και της εμπιστοσύνης. Birlikte daha güzel şeyler yapacağız. Ελπίζω και εύχομαι και θέλω και θα προσπαθήσω, επειδή η Αδριανούπολη με την Ορεστιάδα είναι γειτονικές δύο χώρες, δύο πόλεις, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε και πιο φίλοι. Σε αυτό το πράγμα να είσαστε σίγουροι ότι θα είμαστε μαζί. Karaağaç'tan geliyoruz, Edirne Karaağaç'tan. Burası da Neo Ορεστιάδα. Εμείς ερχόμαστε από την Αδριανούπολη. Ο σύλλογος μας εδρεύει στο Καράτς, δηλαδή στην παλιά Ορεστιάδα, και είμαστε τώρα στη νέα Ορεστιάδα βρισκόμαστε. Άλλος ένας λόγος για να είμαστε μαζί. Μπούντα, başka bir sebepten daha ki gene bir kelepten elim birbirimize yakın olalım. Ben hep şunu söylüyorum. Aynı bulutun altındayız, aynı suya, aynı nehre bakıyoruz. Εγώ πάντα σκέφτομαι και το λέω, είμαστε από κάτω από ένα ίδιο και το κοινό σύννεφο
και σε ίδιο ποτάμι κοιτάζουμε και οι δυο μας. Υπέροχα λόγια και ελπίζω και θα προσπαθήσουμε όσο είναι δυνατόν να τα κάνουμε πράξη. Çok güzel sözler, çok güzel sözler sarf ettik ve inanıyorum ve çalışacağım bu sözlerimizin hepsini pratiğe dökmek için. 8 Mart'ta biz zaten bekliyoruz Edirne'ye. 8 Mart diyor, sas permenme fizikos. Θα είμαστε εκεί. Kadınlar gününde. Orada olacağız. Έχει μεγάλη αξία, μπράβο, να σταθούμε λιγάκι και στο σπουδαίο γεγονός, το ότι βρισκόμαστε εδώ σε έναν γυναικείο αγώνα ποδοσφαίρου. Δύο λογάκια, κύριε Αντιδήμαρχε, για το ότι τα κορίτσια μας παίζουν ποδόσφαιρο. Υπέροχο είναι αυτό. Δείχνουν ότι δεν μπορούμε να έχουμε διάκριση και ο αθλητισμός, ξεκινάμε από τον αθλητισμό και το δείχνει αυτό έμπρακτα. Πριν από τον αγώνα, η διοίκηση και τα μέλη της τουρκικής ομάδας επισκέφθηκαν το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας και Περιφέρειας, όπου και ξεναγήθηκαν. Σημειώνεται ότι η τουρκική ομάδα έχει έδρα το προάστιο της Αδριανούπολης, το Κάραγατς, από όπου ήρθαν πρόσφυγες, οι ιδρυτές και πρώτοι κάτοικοι της Νέας Ορεστιάδας. Επειδή η Ορεστιάδα είναι μια καινούργια πόλη, έγινε πριν από 100 χρόνια. Ορεστιάδα. Bilebilirsiniz de bilmiyorum siz de bilmiyorum ama yeni kurulan bir şey yani 100 yıllık bir tarihi var. İpradi kadık ήρθαν από την Αδριανούπολη, από την Εδίρνη και από το Κάραγας. Aynı coğrafyanın insanlarıyız. Sonuçta topraklar aynı ama araya sınırlar konmuş. Bu kardeşlik, dostluk, savaşarak değil, spor yaparak, bir arada olarak her şeyin çözümü daha kolay olur. Πάντα πιστεύω και πιστεύω πάντα και θα πιστεύω ότι οι φιλικές σχέσεις, οι αγώνες, το σπορ κτλ. Σίγουρα θα φέρει τους δύο λαούς ή περισσότερους λαούς, θα τους κάνει, θα τους εμφυλιώσει και είμαι κατά του πολέμου και των πολέμων κτλ. Πάντα επιθυμώ την φιλία μεταξύ χωρών. Allah önümüzdeki günlerde dostluğumuz daha da büyür. Ωραία. Μετά που ιδρύσαμε την ομάδα γυναικών στο σύλλογό μας, ο σύλλογος είναι αρκετά παλιός, ένας σύλλογος στην Αδριανούπολη, ψάξαμε μέσω διαδικτύου, πρώτα βρήκαμε στη Βουλγαρία μια ομάδα κοριτσιών, με την οποία κάναμε ένα φιλικό μάτς. Αργότερα, μέσω διαδικτύου, ο κύριος ο ίδιος του έψαξε και βρήκε και έκανε επαφές. Και προχθές πήγαμε και μέχρι το Σουφλί και εκεί μιλήσαμε με μια ομάδα. Και Σουφλί είναι το τακομίνης, μην είδε. Σουφλί ομάδα. Ομάδα γυναικών του Σουφλί. Και με εκεί μιλήσαμε. Η προσπάθεια μας είναι να έχουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας και να συνεχιστούν αυτές οι συναντήσεις γενικά. Μετά οι αρμόδιοι μας και εδώ στην Ελλάδα και στην Τουρκία από νομαρχία, από δημαρχείο κτλ. Ψάξανε, βρήκανε, μας γνωρίσανε, μας συστήσανε, πήγαμε, επισκεφτήκαμε, μας επισκεφτήκανε και καθορίσαμε να κάνουμε την πρώτη επίσκεψη εμείς εδώ στην Ελλάδα, στην Ορεστιάδα, με την ομάδα Ορέστη. Futbolcularımıza, kızlarımıza destek veriyoruz. Hem de Oristiyada'da olmaktan, böyle bir organizasyonun içinde bulunmaktan mutluyuz. Είμαι ο αντιδήμαρχος Ανδριανούπολης Τουρκίας και χαίρομαι πάρα πολύ που μεσολαβήσαμε και εμείς ως Δημαρχείο, γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε γείτονες και πάντα θα είμαστε γείτονες και αποφασίσαμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να έρθουμε για πρώτη φορά εμείς εδώ και να κάνουμε αυτόν τον αγώνα το σημερινό. Η εποχή του κλαδέματος έχει ξεκινήσει και γι' αυτό ο ανθοπαραγωγός Δημήτρης Δόλαψης δίνει χρήσιμες συμβουλές και διαπιστώσεις σχετικά με το κλάδεμα των αμπελιών και των οποροφόρων δέντρων. Εξάλλου, εν ώψη της άνοιξης ξεκινούν αρκετές εργασίες σε θαμνοειδή, οποροφόρα δέντρα, ανθόκηπους και λαχανόκηπους. Ξεκίνησε το κλάδεμα των αμπελιών και στην περιοχή του Εύρου, μια πολύ σημαντική διαδικασία για την πορεία του αμπελώνα στα επιτραπέζια και στα εινοποιήσιμα. Η διάρκεια του κλαδέματος μπορεί να διαρκέσει από τις αρχές Φεβρουαρίου μέχρι και τα μέσα του Μαρτίου. Έχει ξεκινήσει ήδη το κλάδεμα του αμπελιού. Τώρα, όσον αφορά στην περιοχή μας, κλαδεύουν εδώ και περίπου 10 μέρες έχουν ξεκινήσει. Το κλάδεμα του αμπελιού είναι διαφορετικό στα επιτραπέζια στα φύλλα, όπως και διαφορετικό είναι και στα εινοποιήσιμα, αυτά που είναι για κρασί.
Συνήθως αυτά που είναι επιτραπέζια αφήνουμε περισσότερα μάτια, γιατί τα πρώτα είναι άγωνα, ενώ στα εινοποιήσιμα αφήνουμε 2 με 3 μάτια σε κάθε κλίμα. Μπορεί να ξεκινήσει από 1 Φεβρουαρίου στην περιοχή μας και μπορεί να φτάσει μέχρι και 15 με 20 Μαρτίου όταν έχουμε όψιμους παγετούς ή έχουμε ακραίες καιρικές θερμοκρασίες. Το κλάδεμα των οποροφόρων δέντρων αποτελεί βασικό μέρος της φροντίδας τους και συμβάλλει στη διασφάλιση της μακροζωίας και της παραγωγικότητάς τους. Όσον αφορά στα οποροφόρα, αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει και εκεί το κλάδεμα. Βασικά το κλάδεμα στα οποροφόρα ξεκινάει πιο νωρίς από ό,τι στα αμπέλια. Στην περιοχή μας όπου υπάρχουν συστηματικοί οπορώνες έχουν κλαδευτεί σχεδόν όλοι. Όπως ξέρετε στην περιοχή μας έχουμε οπορώνες με αρκετά μήλα, με ροδάκινα, με βερίκοκα, με κερασιές. Σε όλα αυτά το κλάδεμα έχει ξεκινήσει και εκεί πέρα πάλι έχουμε 2 ειδών κλαδέματα. Όταν μιλάμε για συστηματικούς οπορώνες πυκνής φύτευσης, εκεί είναι διαφορετικό το κλάδεμα και διαφορετικό είναι το κλάδεμα όταν μιλάμε για έναν ερασιτέχνη ο οποίος θα έχει 5, 10, 20 οποροφόρα σε ένα μικρό κτήμα που έχει. Κατόπιν του κλαδέματος, καλό θα ήταν πάντα η παραγωγή ή ακόμα και οι ερασιτέχνες να προβούν σε κάποιο προστατευτικό μέσο, όπως για παράδειγμα ένα χαλκό πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε για να καλύψουμε τις πληγές του δέντρου, για να μην έχουμε ασθένειες μετά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου αργότερα. Και στις βαθιές τομές μπορούν να βάλουν και μία πάστα, η οποία είναι αντιμικροβιολογική, έτσι ώστε να μην μπαίνουν μέσα παθογόνα και δημιουργούνται προβλήματα. Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι το κλάδεμα δεν επηρεάζει σημαντικά την ανθοφορία του φυτού, αλλά οι υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται κάθε Ιανουάριο τα τελευταία χρόνια. Να σας πω ότι το κλάδεμα δεν επηρεάζει την ανθοφορία του φυτού κατά μεγάλο ποσοστό. Αυτό που τα επηρεάζει τα τελευταία χρόνια οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες που έχουμε σχεδόν κάθε Ιανουάριο. Με αποτέλεσμα τα δέντρα να ξεγελούνται και να φουσκώνουν και να αρχίζουν να ανθίζουν. Αυτό βέβαια είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που το αντιμετωπίζουν σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τώρα όσον αφορά για τη λίπανση, είναι πολύ σημαντικό και αυτό και είναι, δηλαδή μετά το κλάδεμα συνήθως υπάρχει αυτό που λέμε να κάνουμε ένα ψεκασμό και κατόπιν ακολουθεί η λίπανση με οτιδήποτε ή με χημικά ή με βιολογικά λιπάσματα. Η βεβαίωση φοίτησης μαθητή-μαθήτριας που είναι απαραίτητη για επιδόματα του ΟΠΕΚΑ σε σχολείο ύστερα από την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκου Πιερακάκη και ψηφιακής διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι κηδεμόνες και ενήλικοι μαθητές μέσω μιας απλής και φιλικής διαδικασίας μπορούν να εκδώσουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να την παραλάβουν στην προσωπική τους θηρίδα πολίτη στο my.gov.gr εύκολα και χωρίς περιττή γραφειοκρατία. Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη είτε απευθείας στο gov.gr είτε στην ενότητα εκπαίδευση και στην υποενότητα εγγραφή σε σχολείο. Για την έκδοση της βεβαίωσης μαθητή, οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής τους στο TaxisNet και εκδίδουν τη βεβαίωση χωρίς να απαιτείται να συμπληρώσουν κανένα άλλο στοιχείο. Η βεβαίωση που εκδίδεται φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας του gov.gr, δηλαδή μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφα-αριθμητική μορφή και σε μορφή QR, καθώς και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει ισχύ όταν διακινείται τόσο ως ηλεκτρονικό έγγραφο, όσο και ως έντυπο έγγραφο. Η περιήγηση στο Δήμο Ορεστιάδας θα μας οδηγήσει στη συνέχεια του δελτίου μας στην τοπική κοινότητα Θουρίου. Το Θούριο είναι τοπική κοινότητα του Δήμου Ορεστιάδας που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νομού Εύρου, ανάμεσα στην Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Απέχει 4 χιλιόμετρα δυτικά του ποταμού Εύρου, που σχηματίζει το φυσικό σύνορο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Βρίσκεται σε υψόμετρο 30 μέτρα πάνω από τη θάλασσα και είναι ένα παιδινό χωριό με πολυέφορο κάμπο.
πλησιέστερη οικισμή είναι το νέο Χειμώνιο στα βόρεια και το Σοφικό στα νότια. Στη σημερινή θέση του Θουρίου επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν το τουρκικό χωριό το Ορλί. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1922 κατοικήθηκε από τους Έλληνες χριστιανούς κατοίκους που ήρθαν από διάφορα μέρη της Ανατολικής Θράκης. Στους πρόσφυγες κατοίκους του Θουρίου δόθηκαν οικόπεδα και κλήρος, χωράφια και καλλιέργεια. Τα πρώτα χρόνια η ανάπτυξη του Θουρίου βασίστηκε στην καλλιέργεια της γης. Ωστόσο αργότερα κάποιοι ασχολήθηκαν και με το εμπόριο, άλλοι έγιναν τεχνίτες και άλλοι υπάλληλοι. Αρκετοί κάτοικοι του χωριού μετανάστευαν σε άλλα μέρη της Ελλάδας, αλλά το μεγάλο κύμα φυγής σημειώθηκε τη δεκαετία του 60, όταν έφυγε σχεδόν ο μισός πληθυσμός του Θουρίου σε χώρες της Ευρώπης όπως Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, αλλά και στη Βραζιλία, στην Αυστραλία και αλλού. Οι κάτοικοι του χωριού σήμερα στην πλειοψηφία τους ασχολούνται με τη γεωργία, λιγότεροι με το εμπόριο, είναι υπάλληλοι του ιδιωτικού δημόσιου τομέα, καθώς επίσης αρκετοί είναι και συνταξιούχοι. Στο Θούριο υπάρχει ο Ιερός Ναός της Αναλήψεως του Κυρίου, ένα ειδικό σχολείο, αγροτικό ιατρείο, κοινοτικό κατάστημα καθώς και άλλες μικρές επιχειρήσεις. Στο χωριό δραστηριοποιούνται οι σύλλογοι Μορφωτικός Σύλλογος Θουρίου, Αθλητικός Σύλλογος Ιασπής και Σύλλογος Γυναικών, το Ελευθεροχώρι.